Φίλες και φίλοι του κόσμου του μπάσκετ, γεια σας. Για 10η σεζόν κοντά σας. Να σας ευχηθώ καλό μήνα και να μην χρονοτριβήσω περισσότερο. Να πάμε στον καλεσμένο αυτής της εβδομάδας, που είναι ένας γνωστός προπονητής μπάσκετ. Πέρυσι είχαμε μιλήσει τον Απρίλιο, φέτος με το που μπήκε ο Νοέμβριος, τον coach Γαλάνη. Καλησπέρα, coach, και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Μια που είναι και ημέρα, και αύριο είναι, Champions League, θα θέλατε, coach, να ξεκινήσουμε λίγο από την διοργάνωση, πώς τη βλέπετε μέχρι στιγμής και για τις ελληνικές ομάδες, αλλά και για το επίπεδο του ανταγωνισμού. Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πω, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθώ και από τη τηλεόραση το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπεσίκτας. Ναι. Στο 25 η ΑΕΚ χάνει 5 πόντους, αλλά το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ανταγωνιστικό. Η διοργάνωση. Όλη η Ευρώπη παίζει μπάσκετ. Είναι πολλές ομάδες σε πάρα πολλές χώρες. Σίγουρα δεν έχει τον ανταγωνισμό που είχε το περσινό Euro Cup με τα ονόματα που υπήρχαν πέρσι, αλλά είναι εξίσου καλές ομάδες. Θέλω να πω το φίλαθλο κόσμο ότι ακόμα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν παίξει με τις καλές ομάδες των ομίλων που συμμετέχουν. Και φυσικά όσο προχωράμε στη διοργάνωση, ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμα πιο ισχυρός, πιο καλός. Για τις ελληνικές ομάδες, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ καλή νίκη την προηγούμενη εβδομάδα με την ΟΣΑΚ. Ο Άρης δοκιμάζεται αύριο στο Ισραήλ. Τώρα ξεκίνησε ο όμιλος. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πάντως, η κίτρινη, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε τόσο καλά στο πρωτάθλημα, πήγαν από ελληνικές διοργανώσεις, στο Champions League δεν είχαν κάποια απώλεια. Υπάρχει το παιχνίδι με την Αχαρίγια και μετά υπάρχει μια από τις ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης, την Banvit, που την είχε αντιμετωπίσει και πέρσι. Εντάξει, ο Άρης σίγουρα είναι μια καινούργια ομάδα. Έχουν αλλάξει οι ξένοι από πέρσι. Πιστεύω ότι ήταν ένα ισχυρό σοκ η ήττα από τον ΠΑΟΚ και για τους λόγους ότι υπάρχει ενδοποιότητα, υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων. Υπήρχε μεγάλη προσδοκία από τους φιλάθλους του Άρη ότι θα κερδίσουν το παιχνίδι αυτό. Δεν περιμέναν την ήττα αυτή, αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Ο Άρης έκανε 2 νίκες από εκεί και πέρα, κέρδισε την Μπέικεν, κέρδισε και μέσα στον Προμηθέα και φυσικά να μην υποτιμούμε καμιά νίκη, γιατί αυτές και οι δύο ομάδες είναι ομάδες ισχυρές. Μάλιστα η νίκη του Άρη ήταν εκτός έδρας. Πιστεύω ότι ο Άρης θα βρει τα πατήματά του. Μπήκε καινούργιος παίκτης τώρα, πάρα πολύ καλός, ο Γιάνκοβιτς. Πιστεύω ότι μια χρονιά έχει σκαμπανεβάσματα και αυτό που πρέπει να κρατάμε πάντα τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Άρης είναι ισχυρός και ότι από εδώ και μπρος παίζει τη χρονιά. Προμηθέας, θα ήθελα να συμπληρώσω, coach, ότι εντάξει, σαν όνομα δεν τραβάει πολύ τον κόσμο, αλλά έχει αρκετά καλά στελέχη, ειδικά κάποια παιδιά από την Ελλάδα και Αμερικάνους, αλλά ειδικά το ελληνικό του υλικό, μόνο για ομάδα της, για να παραμείνει στην κατηγορία. Δεν σας άκουσα γιατί είναι η Ισραηλινή ομάδα. Λέω για τον Προμηθέα, λέω, μπορεί να μην έχει το όνομα, ναι. Αλλά έχει αρκετά καλό υλικό. Πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα και με budget και με παίκτες Έλληνες καλούς και ο Φαγέ είναι εξαιρετικός παίκτης. Όχι, δεν είναι μικρή νίκη, θα στραβοπατήσουν άλλες ομάδες στον Προμηθέα. Δεν είναι εύκολη να περάσει από τον Προμηθέα πατρών. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Με την εμπειρία σας θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο που το σκέφτομαι. Για κάποια νέα παιδιά που έρχονται κατευθείαν από τα πανεπιστήμια, ίσως χρειάζονται και περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν, ή κάποιοι άλλοι νεαροί Ευρωπαίοι που πρώτη φορά βγαίνουν από τις πατρίδες τους. Γιατί βλέπουμε κάποια παιδιά που σιγά σιγά αρχίζουν να αποδίδουν και στις δύο ομάδες, κάποια άλλα που ξεκίνησαν καλά στην προετοιμασία, αλλά στα επίσημα παιχνίδια έχουν δώσει πολύ λίγα. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Εντάξει, το να ξεσπιτωθείς και να παίζεις μπάσκετ σε ένα διαφορετικό περιβάλλον
και να μπορείς και να είσαι καλός έως πάρα πολύ καλός κάθε ομάδα δεν είναι κάτι εύκολο. Και ιδιαίτερα σε ένα πρωτάθλημα όπως το ελληνικό, το οποίο έχει πάρα πολύ τακτική, είναι πάρα πολύ απαιτητικό και το οποίο, και όπως και ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη, δοκιμάζονται σε διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν ταξίδια, υπάρχει καταπώνηση. Επίσης το μπάσκετ στην Αμερική, στο κολεγιακό ή γενικά το μπάσκετ στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ είναι διαφορετικό ανάμεσα σε χώρες. Δηλαδή το μπάσκετ στην Ιταλία και στην Ελλάδα είναι ένα διαφορετικό μπάσκετ. Σίγουρα, παιδιά τα οποία έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού χρειάζονται χρόνο προσαρμογής για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Μιλήσαμε λίγο για τον Άρη, ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε με αρκετά χαμηλό μπάτζετ φέτος, δεν έχει κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις, παρόλα αυτά έχει πάρει το διπλό στο Νικ Γκάλις Χολ, κέρδισε και πήρε κάποια άλλα παιχνίδια, όπως παραδείγματος χάρη με το τρίποντο απέναντι στον Απόλλωνα, που όμως ήταν ακόμη μια νίκη. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τον έχω δει και αρκετές φορές, πρώτα απ' όλα... Έχει προπονητικό staff το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα και γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνουν την ομάδα. Πρόκειται για μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη, η οποία πάντα ξέρει να ανταπεξέρχεται σε δυσκολίες είτε όσον αφορά το roster είτε όσον αφορά ήττες. Και αυτό είναι μεγάλο credit στο πώς διαχειρίζονται όλα τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα φυσικά... Η απώλεια του Μαργαρίτη, ο οποίος είναι τραυματίας, είναι σημαντική στο να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη ενέργεια και να έχει καλύτερη αμυντική συμπεριφορά. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι στο μάτς με την Πάτρα, το οποίο δεν το είδα γιατί ήμουν στα τρίκα, αλλά και το είδα σε μαγνητοσκόπηση, ήταν πολύ τυχερός και κέρδισε το μάτς. Αλλά φυσικά δεν μετράει η τύχη, μετράνε οι νίκες. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι να μην παίζεις καλά και να κερδίζεις. Γιατί η χρονιά είναι πολύ μεγάλη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει το ρόστερ το περσινό. Δεν υπάρχει Βασιλιάδη, δεν υπάρχει Κουκανίτη, δεν υπάρχει Χάτσερ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θα κοστίσει στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό για μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να βγει πρωταθλήτρια είναι ότι η έλλειψη Ελλήνων παιχτών και η έλλειψη νεαρών Ελληνών παιχτών στο ρόστερ. Αυτό είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει. Πάνω σε αυτό, με προλάβατε στην επόμενη ερώτηση, γιατί στο ξεκίνημα της περίοδου έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Καταλυτικός είναι σε αρκετά παιχνίδια ο Τσόχλας και είπαμε νωρίτερα και για τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη που ανεξάρτητα από την απόδοση νομίζω μπορεί να βοηθήσει και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν ξέρουν το περιβάλλον να εγκλιματιστούν πολύ πιο εύκολα. Εντάξει, τα παιδιά αυτά εντάξει, είναι οξύμορο τώρα. Δηλαδή ο Τσόχλας είναι έμπειρος παίκτης αλλά αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως ακρογωνιαίος λήθος, ως το μυαλό, ο ηθήνων νους του ΠΑΟΚ. Ο Λίνος ήταν και ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Πράγμα. Πέρασε μια περίοδο κάμψης, έδειξε κάποια πράγματα θετικά, πολύ θετικά πέρυσι στην Κηφισιά. Πιστεύω ότι ήταν καιρός να δείξει μέρος του ταλέντου του και να προχωρήσει μπασκετικά. Το ταλέντο του είναι πάρα πολύ μεγάλο και... Ήταν πάρα πολύ θετικό ότι είναι πολύ θετικό ότι έχει τέτοιες εμφανίσεις. Αλλά το βασικό και το οξύμορο είναι για τον ΠΑΟΚ ότι έχει μικρή βοήθεια από τους ξένους παίκτες του. Μέχρι τώρα πράγματα οι αρκετοί δεν έχουν δώσει πάρα πολλά πράγματα. Θα μείνω τώρα που είσαστε και στο παιχνίδι στα Τρίκαλα, όπου στο πρώτο ημίχρονο... Άντεξε ο γηπεδούχος ομάδα και μετά κυριάρχησε η ΑΕΚ με το βαθύ και ποιοτικό ρόστερ που έχει. Μέχρι στιγμής πέρα από τους δύο, η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ σοβαρά. Ο Άρης τώρα φαίνεται να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε νωρίτερα. Γενικά μια άποψη για το πρωτάθλημα και κάποιες
ομάδες από τη Β' ζώνη που σας έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Εντάξει, βρέθηκα για προσωπικούς λόγους στα Τρίκαλα, αλλά πήγα να δω και το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, ήταν και πάρα πολύ κουρασμένη. Έπαιζε πριν από δύο μέρες στο Βέλγιο με τη Σαρλερουά. Το ταξίδι ήταν κοπιαστικό, το παιχνίδι ήταν απαιτητικό και στο πρώτο ημίχρονο ο Σντόρτς έδωσε πολύ χρόνο και σε παιδιά τα οποία δεν συνηθίζουν να παίζουν. Εγώ θεωρώ ότι τα Τρίκαλα θα μπορούσαν να κερδίζουν εύκολα και 10 και παραπάνω πόντους αν ήταν λίγο πιο ουσιαστικοί στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έπαιξε με τους βασικούς παίκτες. Τα Τρίκαλα είχαν και κάποιους τραυματισμούς παικτών και έτσι ουσιαστικά από το 30 και μετά ήταν μια τυπική διαδικασία το παιχνίδι. Το πρωτάθλημα είναι λίγο ξύμορο γιατί υπάρχουν οι δύο μεγάλοι. Δεν βλέπω η ΑΕΚ ή ο Άρης να μπορέσουν να τους απειλήσουν. Σίγουρα αυτοί οι δύο, ο Άρης και η ΑΕΚ, θα παλέψουν για την τρίτη θέση. Θα κοιτάξουν αν μπορέσουν όλη τη χρονιά να κάνουν κάποια νίκη απέναντι στους δύο μεγάλους. Θα είναι γεγονός για αυτούς και θα είναι πάτημα και φαλτήριο για να μπορέσουν να έχουν φιλοδοξίες στο μέλλον. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ομάδων όπου είναι πιο κάτω, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Προμηθέας, όπως είναι ο Κολοσσός. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει και παραπάνω πράγματα φυσικά. Δεν ξέρω αν φυσικά όλα αυτά αλλάζουν όταν γίνονται και μεταγραφές παικτών μέσα στη χρονιά. Σίγουρα. Αλλά το κακό και οξύμορο είναι ότι οι ομάδες που είναι προς τα κάτω, που έχουν 5 ξένους παίκτες, οι Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται σε αυτές τις ομάδες δεν είναι πρώτης σειράς και ουσιαστικά και τα μπάτζετ είναι πάρα πολύ χαμηλά για αυτές τις ομάδες και αυτές οι ομάδες κοιτάνε να έχουν όσο γίνεται πιο καλούς ξένους ώστε να σώσουν την παρτίδα. Είναι ναι, κότσου, σας ακούω. Είναι λίγο δύσκολο να έχουμε τόσο ταουριστικό πρωτάθλημα όταν οι δύο μεγάλοι είναι τόσο ψηλά και οι ομάδες οι οποίες είναι χαμηλά αγωνίζονται με μπάτζετ αγωνιστικό στα 200 χιλιάρικα, ενώ ένας αθλητής του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού κοστίζει τόσο και όχι ο τσορτός κλασσά τους. Υπάρχει μεγάλο χάσμα και αυτό αποτυπώνεται σε ανταγωνισμό. Πάντως νομίζω ένα άλλο θέμα είναι, βλέποντας ακόμα και στα άτομα που ψάχνουν κάθε φορά για συνεντεύξεις, πέρα από κάποιους ποιοτικούς ξένους, ότι λείπουν πλέον οι ποιοτικοί Έλληνες παίκτες, καθώς κάποια παιδιά που διέπερψαν γενικότερα ή σταματούν ή είναι στη δύση της καριέρας τους και από πίσω δεν έχουν έρθει παίκτες που να πρωταγωνιστήσουν σε κάποιες ομάδες σε ομάδες από το δεύτερο μισό και κάτω και μετά να πάρουν και μεταγραφές στο πιο υψηλό επίπεδο. Τώρα ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα, γιατί θα πω μια πραγματικότητα ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Διαμαντίδης, ο Χατζιβρέτας, ο Τσαρτσαρής και ένα σωρό άλλοι παίκτες που είτε ήταν εθνική ομάδα είτε ήταν αθλητές που γενικά παίξανε στην Α1, βγήκανε από μικρές κατηγορίες, βγήκανε από επαρχιακές ομάδες, βγήκανε από μπασκετικά σχολεία όπως ήταν το Μαρούσι, μικρομεσαίες ομάδες όπως ήταν ο Ηρακλής, βγήκανε από ομάδες της Α2. Γενικά όταν βλέπουμε στην Α2 ότι αν δεν είσαι πάνω από 30 χρονών δεν, όλο 30 χρονούς βλέπουμε, βλέπουμε ομάδες με μικρό ανταγωνισμό. Η Β' Εθνική έχει χωριστεί σε ομίλους και πολλοί αθλητές απλά αθλούνται και κάνουν και πρωινή δουλειά ή δεν το κοιτάνε επαγγελματικά, είναι τελείως ερασιτεχνικά. Βλέπουμε επίσης τις ομάδες που σας είπα από το 6 και κάτω στην Α1 να έχουν αθλητές Έλληνες που να έχουν πενιχρές απολαβές και να στηρίζονται μόνο στους ξένους για να σώσουν την κατηγορία. Και φυσικά μην μιλήσουμε για άλλα πράγματα όπως είναι το marketing, όπως είναι το χαμένο All-Star του ΕΣΑΚΕ,
όπως να μιλήσουμε για τα τηλεοπτικά. Γενικά αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει οι αρμόδιοι να τα λύσουν, έτσι ώστε να υπάρχει βάθος σε αυτό που λέμε ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί πέρα μέσα να βγουν και παίχτες, να βγουν και προπονητές, να βγουν και παράγοντες και να έχουμε ένα προϊόν το οποίο το πουλάμε και το αναβαθμίζουμε. Μια που μιλούσαμε, υπήρχε μια μικρή αναφορά στην Α2. Φέτος και πάλι κάποιες ομάδες έχουν δώσει αρκετά χρήματα στην Α2 και έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα με ιδιαίτερα καλό σύνορο και τον κότσο Αλεξανδρίου Ηρακλής στην Α2. Ο Ηρακλής κάνει μια προσπάθεια. Ξέρεις ότι τον Ηρακλή τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζω. Έκανε πολύ σημαντικό διπλό τώρα μέσα στο Δούκα. Το κακό για τον Ηρακλή είναι ότι όλες οι ομάδες σχεδόν είναι στο λεκανοπέδιο. Δηλαδή ο Ηρακλής έχει κατέβει 13 φορές κάτω ή 12 φορές στην Αθήνα και οι αντίστοιχες ομάδες οι οποίες είναι από την Αθήνα έχουν να πάνε στην επαρχία 3 ή 4 φορές. Αυτό προξενεί μειονέκτημα για τον Ηρακλή, αλλά θεωρώ ότι με το ξεκίνημα που έχει η κατάσταση για τον Ηρακλή και την άνοδο θα πάει μέχρι το τέλος. Είναι ένας μαραθώνιος, έχει και φυσικά και play-off, που αυτό μετράει πάρα πολύ, αλλά απ' την άλλη η υπομονή και σε όλα τα επίπεδα και η ομάδα να χτίζει πάνω στη διοίκηση, στα οικονομικά της και όλα αυτά, θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί όπως είδαμε στην φετινή Α1, ακόμα και η τέταρτη ή πέμπτη που είχε τερματίσει η Λευκάδα, ανέβηκε στην Α1. Ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η τύχη σου όταν προσπαθείς. Πράγματι. Και coach, θα ήθελα να πάμε λίγο να επιστρέψουμε στα ευρωπαϊκά, εκεί που άλλαξε η δομή της Ευρωλίγκας. Και μια φορά το μήνα κιόλας θα υπάρχουν και δύο παιχνίδια για την Ευρωπαϊκή. Πολύ καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση, ναι. Εντάξει, έχω να πω κάτι το οποίο, επειδή ξέρεις ότι επισκέπτομαι αρκετά συχνά το NBA και ακριβώς, ναι. Πήγα και σε staff εκεί πέρα μέσα κτλ. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο εδώ στην Ευρώπη δεν το έχουν καταλάβει και ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό, μπορώ να πω και ελληνικοί παράγοντες, ότι η Ευρωλίγκα και οι δύο μεγάλοι κοιτάνε το marketing, δηλαδή να παίζουν οι καλύτεροι με τους καλύτερους, να παίζουν πολλές φορές και δύο φορές με την εβδομάδα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων της Ευρωλίγκα τριπλασιάστηκαν. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην πρώτη φάση των play-off δεν θα παίξουν φέτος. Αυτό είναι προάγγελος ότι σε δύο χρόνια μπορεί να μην ασχολούνται με το ελληνικό πρωτάθλημα και να γίνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκα όπως έχουν ανακοινώσει 24 και να παίζουν μόνο εκεί και να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο στα play-off. Εμείς εδώ πέρα μένουμε στο ότι λέμε ελληνικό πρωτάθλημα, ιταλικό πρωτάθλημα κτλ. Και αυτοί κοιτάνε το marketing. Ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη. Αλλά εγώ ξέρω ότι όταν ανεβάζει το marketing και διακυβεύονται πιο πολλά χρήματα, θα πάρουμε πιο καλούς παίκτες, θα έχουμε πιο πολλούς προπονητές, θα έχουμε καλύτερες συνθήκες και γενικά ανεβάζει το προϊόν. Σίγουρα ανεβαίνει το προϊόν. NBA, δηλαδή στο NBA, ναι. Θα σας πω κάτι, θα σας πω ένα νούμερο για να ξέρετε λίγο. Δεν υπάρχει στο NBA βοηθός ο οποίος να παίρνει κάτω από 450.000 δολάρια. Και υπάρχουν αρκετοί από την... Το ακούσατε το νούμερο, πιστεύω, Ναι, ναι, ναι. Το ακούσατε το νούμερο, το ξέρουν και οι ακροατές σου. Πάντως, αυτό το νούμερο βγαίνει από ένα marketing και από μια διαδικασία. Δεν βγαίνει από θέλουμε να παίζουν τα δικά μας παιδιά ή η ομάδα μας και το πρωτάθλημά μας. Μένει από μια διαδικασία. Σίγουρα. Πάντως ήθελα να σταθώ και το πόσο μπορούν να αντέξουν να ανταποκριθούν και οι παίκτες όσον αφορά τα δύο πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια και ένα τουλάχιστον παιχνίδι ακόμα και εύκολο για την ελληνική λίγκα. Ναι, αυτό όταν είναι τρία παιχνίδια την εβδομάδα είναι λίγο οξύμορο και είναι δύσκολο
Και υπάρχει ένα πράγμα όσον αφορά την υποδομή της Ευρωλίγκα που είναι άσχημο. Είναι ότι και διαφορά με το NBA. Ότι στο NBA οι ομάδες όλες έχουν ιδιωτικά αεροπλάνα. Ότι όταν παίζουν, δηλαδή πάει να παίξει το Los Angeles στη Νέα Υόρκη, δεν παίζει το δεύτερο μάτς στο Μαϊάμι και το τρίτο μάτς το παίζει στη Γιούτα. Παίζουν γύρω-γύρω από τη Νέα Υόρκη, θα παίξουν στη Φιλαδέλφια, θα παίξουν στο Νιου Τζέρσι. Δηλαδή κάνουν τρία παιχνίδια στην από εδώ πλευρά και μετά παίζουν άλλα τρία παιχνίδια στην έδρα τους. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τώρα όταν πέρσι και ο Μπαρτζόκας μου έλεγε ότι παίζουμε παιχνίδι εντός, μετά παίζουμε στο Καζακστάν και μετά αναγκαζόμαστε στο Καζακστάν μέσα δύο μέρες να βρεθούμε στη Μάλαγα. Αυτά τα πράγματα είναι ξεντωτικά για τους παίκτες και σίγουρα θα έχουμε και πιο συχνούς τραυματισμούς, χαμηλότερη απόδοση. Θα έχουμε προβλήματα, γιατί και οι άνθρωποι και οι αθλητές δεν είναι μηχανές. Σίγουρα. Και ένα επίσης να συμπληρώσω και ένα τελευταίο είναι αυτό που είχε πει και ο Ιτούδης, ότι στο NBA τα ρόστερ είναι 16 παίκτες, όχι 12. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλή ιδέα στην Ευρωλίγκα να υπάρχουν 13-14 παίκτες ρόστερ. Τόσο μεγάλες που είναι πλέον οι απαιτήσεις, νομίζω. Ναι, φυσικά. Και κότσα, ήθελα να κλείσουμε με δύο λόγια για τα δικά σας σχέδια. Τα δικά μου σχέδια. Υπήρχαν προτάσεις από το εξωτερικό, υπήρχε μια πολύ καλή πρόταση και μάλιστα συμβόλαιο από το Λίβανο. Τελικά πριν μπω στο αεροπλάνο είχα μια διαφωνία πάνω στο συμβόλαιο και γι' αυτό το απέρριψα. Υπήρχε και μια καλή πρόταση από την Κίνα να πάω κάπου βοηθός με πολύ καλά χρήματα, αλλά για οικογενειακούς λόγους δεν πήγα, δεν ήθελα να απομακρυνθώ τόσο μακριά αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις και με... Κυρίως αυτό το οξύμορο είναι ότι υπάρχουν πιο πολλές προτάσεις και συζητήσεις με το εξωτερικό παρά με τη χώρα μου και με την πόλη μου. Πάντως η εμπειρία πλέον του εξωτερικού για παίκτες, βοηθούς, πρώτους προπονητές γίνεται όλο και περισσότερα άτομα φεύγουν. Εντάξει, και φεύγουν και υπάρχει εξωστρέφεια για άτομα τα οποία... έχουν ζήσει λίγο έξω ή έχουν φιλοδοξίες, υπάρχει εξωστρέφεια. Ο Έλληνας προπονητής αυτή τη στιγμή θεωρείται πάρα πολύ καλός. Είμαστε στο limit up όσον αφορά της αναγνώρισης. Φυσικά υπάρχουν δυσκολίες, γιατί θα το πω έτσι ευθασώς, ότι το σέρβικο λόμπι, το σέρβικο λόμπι εννοώ αυτούς οι οποίοι είναι Κροάτες, είναι Σκοπιανοί, είναι Βόσνοι, λόγω του πολέμου και λόγω της εξωστρέφειας που είχαν την προηγούμενη 15 ετία, έχουν σαρώσει σε προπονητές, μάνατζερ και παίκτες όλη την Ευρώπη και ουσιαστικά όλο τον κόσμο. Κουτς, νομίζω είχα μια πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ και να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κουτς Γαλάνη. Η αλήθεια είναι ότι... σχεδίαζα να είναι μικρότερη κουβέντα για να προλάβουμε και όλα τα βίντεο και, και τις κάρτες, αλλά η συζήτηση από ένα σημείο και μετά παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορούσα να τραβήξω και άλλο, εύκολα, μετά από τόσα χρόνια. Αλλά να πάμε σιγά σιγά στην κανονική μας ροή. Μιλήσαμε για ρακετούτσικα θέματα. Ήθελα να ασχοληθούμε με όλους, να μην αδικήσουμε κανέναν, όσον αφορά τουλάχιστον τις ομάδες της πόλης. Και...